Να φωτίσει τη δική μου καρδία και με τη σειρά μου
η αφεντιά μου ο επίσκοπος να μοιραστεί μαζί σας την αλήθεια του Χριστού. Θα μοιράζομαι μαζί σας μισές αλήθειες και δεν θα με πιστεύετε, γιατί δεν θα βγαίνουν από την καρδιά μου, δεν θα μπαίνουν μέσα στη δική σας καρδιά. Θυμάστε τι έλεγα στα χωριά μας, εσύ ντυσές μου με την καρδιά σου. Η πρωτινή αυτά τα ήξερα, κι ας μην άκουαν κανέναν ιεροκήρυκα και κανέναν δεσπότην τακτικά, όπως ακούν οι αστρομεθιανοί τακτικά. Στο Ιζόδια για να ακούσουν επίσκοπον έπρεπε να έρθει ο Κυπριανός της Κερίνιας κάθε 3 χρόνια. Εδώ ερχόμαστε 13 φορές μέσα σε μια χρονιά. Φανταστείτε λόγων που θα δώσετε στον Θεό και λόγων που θα δώσω εγώ για σας στον Θεό. Λέει λοιπόν σε αυτόν τον δοξαστικό, το οποίο εσύλλαβε αμέσως η καρδία μου και εσκύχτησε και αγαλίασε μόλις το άκουσα από το στόμα του Ιωάννη του Ιεροψάρχου, για τον Αρχάγγελό μας, που όλος ιδιαιτέρως γιορτάζομεν οι Πανουζωθιάτες, οι πρόσφυγες σήμερα κάτοικοι της πάνω ζώδιας και της κάτω ζώδιας έρχονται να συνεορτάσουν, διότι και αυτοί οι χωριανοί μας είναι και οι κάτοικοι οι φιλόξενοι του Αστρομερίδη και από την Περίχωρον, μέσα σε αυτά τα περιοριστικά μέτρα που μας επιβάλλει ο Κέσσαρας η κυβέρνησης για την πολυθρύλη των νόσων του κορονοϊού. Επίκαιρος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κι ας έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μάρια τον 8ο-9ο αιώνα. Σκεφτείτε, οι Άγιοι πόσο μακριά βλέπουν, γράφουν για μας πριν από 1200 χρόνια. Γιατί βλέπουν με το φως του Αγίου Πνεύματος, γιατί εκαθαρίσαν την καρδιά του. Και όποιος καθαρίσει την καρδιά του, βλέπει μακριά, μέσα στους αιώνες. Λέει λοιπόν το δοξαστικό. Θα σας διαβάσω μόνο την αρχή. Ως ταξιάρχης και πρόμαχος, αυτά για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και τον Αγγέλων αρχηγός σας αρχιστράτηγε, πάσης ανάγκης και θλίψεως, νόσου και δεινών αμαρτημάτων ελευθέρωσον τους ειλικρινώς ανυμνούντας και του μένου σε ένδοξε. Που λέει εσύ Αρχάγγελέ μου, Αρχιστράτηγέ μου, Αρχηγέ των Αγγέλων, ταξιάρχη μου και πρόμαχε, να μας ελευθερώσεις από κάθε ανάγκη και θλίψη νόσων. Να τον Υιόν, αρρώστια δηλαδή και δεινών αμαρτημάτων, γιατί τα δεινά αμαρτήματα, τα πολλά δυνατά δηλαδή, αμαρτήματα έφεραν τις λήψεις της προσφυγιάς, της φτώχειας, της χρεοκοπίας, της αναισθησίας, της αποστασίας, των διαζυγίων. Τα αμαρτήματα των εκτρώσεων έφεραν το θάνατο στο σπίτι του καθενός μας και τώρα επιτρέπει η αμαρτία μας εις τον διάβολο να μας πειράξει. Η αμαρτία μας, όχι ο Θεός, η αμετανοησία μας, οι εκτρώσεις μας, τα παραφύση νομοσχέδια που κάνουν οι βουλευτές μας και εμείς δεν λέμε τίποτε. Όλα αυτά τα ανήθικα, τα ανελεύθερα, τα αντιχριστιανικά προκαλούν ανάγκες, θλίψεις, νόσους και παρακαλούμε ποιον. Όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, πάμε σε αυτόν που μπορεί. Όταν αρρωστήσουμε σωματικά, πάμε στους γιατρούς. Όταν και οι γιατροί δεν μπορούν να μας γιατρέψουν, ο ίδιος ο γιατρός, αν είναι ειλικρινής και έχει λίγη πίστη, θα σου πει «Δεσπότη μου, έκανα ό,τι μπορούσα, έχει ο Θεός από εδώ και πέρα».
Βρες και έναν Άγιον να συνεργαστείς. Να απευθυνθείς. Αυτό μας λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πριν 1200 χρόνια. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε πραγματικά από το φόβο, από τις θλίψεις, από οποιασδήποτε ανάγκες, από οποιασδήποτε αρρώστιες, ακόμα και δύσκολα αμαρτήματα που έχουμε πράξει ως άνθρωποι. Ε, ως άνθρωποι. Και ποιος δεν έχει πράξει. Όλοι μας. Να απευθυνθούμε, λέει, στον ταξιάρχη, στον πρόμαχο. Ο πρόμαχος είναι αυτός που μάχεται μπροστά. Μπροστάρις δηλαδή, εμπροστοφυλακή, που μπαίνει μπροστά στη μάχη. Στον αρχηγό των αγγέλων, τον αρχιστράτηγο, τον Μιχαήλ. Ακούτε πόσα πράγματα φορτώνουμε τον αρχάγγελο Μιχαήλ πάνω στις ουράνιες, άειλες, φτερούγες του. Αλλά λέει και κάτι άλλο μετά που ντράπηκα όταν το άκουσα να το ψέλνει ο Ιωάννης μας. Ποιους να ελευθερώσει, τους ειλικρινώς λέει ανυμνούντας και του μένους σε ένδοξη. Αυτούς που καταφεύγουν κοντά σου με ειλικρίνεια, που δεν είναι υποκριτές δηλαδή, που δεν είναι φαρισαίοι. Αυτούς οι οποίοι είναι ετούμενοι. Διότι άμα δεν κάνεις αίτηση, κανένας δεν θα σε εισακούσει. Δεν είναι έτσι. Θέλετε κάτι από έναν Υπουργείο. Θα σου πει το Υπουργείο, κάνε αίτηση. Εμείς έχουμε τόσα και τόσα αυτή τη στιγμή και αύριο και μεθαύριο άλλα τόσα. Και μας το λένε και οι Άγιοι, μας το λένε και οι άπιστοι ακόμα τώρα. Τα διάφορα κέντρα πολιτικά, γεωστρατηγικά, κάνουν πολιτικές και κοινωνιολογικές αναλύσεις, μας λένε, έρχεται τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Όλοι ετοιμάζονται, όλοι συντάσσονται. Το λέει και αυτή τώρα, δεν το λέει μόνο ο Άγιος Παΐσιος. Ε? Και ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα από την Πάνω Ζώσια, που τα έλεγε από το 72. Τα λέει και αυτή τώρα, τα ίδια. Και με λεπτομέρειες. Έρχονται άλλοι μας λένε, έρχεται μεγάλος σεισμός. Ένας μεγάλος στην Τουρκία και ένας μεγάλος στα μέρη της Ελλάδας. Αυτός της Σάμου ήταν μικρός. Λοιπόν, όποιος πιστεύει. Εάν αυτά όλα είναι αλήθεια, μας λένε επίσης έρχεται άλλη αρρώστια μετά το δεύτερο κορονοϊό, ο οποίος θα πάει μέχρι τον Μάη. Ακούτε τι σχέδια έχουν μέχρι τον Μάη. Να διαλυθούν οι οικονομίες και όλοι οι ασθενείς να νοσήσουν περισσότερο. Διότι αυτή η αρρώστια δεν είναι για τους υγιείς. Είναι αρρώστια για τους αρρώστους και τους γέρους. Ένας ιός που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, όπως πάντοτε υπήρχε, ενισχυμένος, τροποποιημένος και μεταλλαγμένος. Ε, για να πηγαίνω έρχεται κάθε 5-6 μήνες. Έτσι. Ούτε μάσκες θα προφυλάξουν, ούτε ξημάσκαλα. Αυτό το λέω για αστείο. Αλλά θα χρειαστούμε κάτι πέραν της μάσκας, η οποία παραμορφώνει το ανθρώπινο πρόσωπο, την εικόνα του Θεού που μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός με μάσκες. Που δεν είναι στο κάτω-κάτω, αν είμαι θα ακριβής και ειλικρινής, όπως θέλει ο Θεός να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ούτε καν μάσκα. Τη μάσκα τη βάζουμε στα μάτια. Είναι φήμοντρο. Στο στόμα. Κοιμός. Το έλεγαν οι πρωτινοί, το λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Κοιμό και φαλινό. Όλα αυτά λοιπόν, αφού δεν μπορούν οι γιατροί, και σύντομα θα δουν και οι γιατροί, ούτε οι μάσκες, ούτε τα εμβόλια, ούτε οι αποστάσεις, ούτε οι καραντίνες και οι lockdown τα ονόμασαν. Ενώ υπάρχουν ωραίες
ελληνικές λέξεις. Ο καθηγητής ο Μπαμπινιώτης έψαξε, βρήκε μια ωραία ελληνική λέξη για να αντικαταστήσουμε αυτές τις ξενόφερτες. Ο αποκλεισμός, λέει. Το curfew, πράγματι, τι είναι? Είναι αποκλεισμός και περιορισμός ταυτόχρονα. Όλα αυτά σκοπόν έχουν την οικονομία της ευπαθής ομάδες του πληθυσμού και αυτόν τούτον τον πληθυσμό να τον γεμίσουν με φόβο, έτσι που να κάνουν τα σχέδιά τους οι άνθρωποι του μυστικού χρήματος, όχι κάποια υπερδύναμη, ακόμα και αυτήν την Αμερική την βάζουν τώρα να κάνει εφήλιο πόλεμο. Εκεί του εξοδηγού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όσοι έχουμε καλή σχέση με τους αγγέλους, με τους αρχαγγέλους, με τους Αγίους, εξαιρέτως με την Παναγία μας, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύτιμοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που ξέρουν να προσεύχονται, που ξέρουν να κάνουν παρακλήσεις, να κάνουν λιτανίες, να πιστεύουν, να νηστεύουν, θα είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας αυτοί παρά οι γιατροί, παρά τα φάρμακα και τα εμβόλια. Διότι σύντομα το σχέδιο του Θεού είναι να ταπεινώσει όλα τα έθνη, όλους τους ανθρώπους, όλους τους επιστήμονες. Γιατί ενομίσαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό, χωρίς τον Χριστό. Ενώ ο ίδιος λέει, άνευ εμού, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όσες μάσκες και να βάλετε, όσα φάρμακα και να πάρετε. Άσε που οι σημερινοί, αυτοί οι δαιμονάνθρωποι, ακόμη και μέσα στα εμβόλια και μέσα στα φάρμακα, έχουν τη δυνατότητα, εύχομαι να μην την αξιοποιήσουν, να βάλουν αρρώστιες αντί υγεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνονται πάρα πολύ επίκαιροι και οι αρχάγγελοι που σήμερα εορτάζουν. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Όλα αυτά δεν τα λέμε για να μεγαλώσουμε το φόβο. Τώρα δεν χρειάζεται να λέει ο Μόρφου τι λένε οι Άγιοι και οι προφήτες. Τώρα ανοίγετε την τηλεόραση, μόλις την ανοίξετε φοβάστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και να ακούσετε. Θέλετε να φοβάστε λιγότερο, κλείστε τις τηλεοράσεις. Η πρώτη μου συμβουλή είναι αυτή. Θέλετε να φοβάστε λιγότερο, κλείστε τις τηλεοράσεις. Εάν είστε άνθρωποι που ξέρετε από διαδίκτυο, μια δεύτερη μου συμβουλή, να βρείτε 10 καλές ιστοσελίδες και να τις παρακολουθείτε. Υπάρχουν και πολύ καλές ιστοσελίδες. Μερικές είναι σύγχρονοι ιεραπόστολοι και πολύ καλές στην πληροφόρηση κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν είναι όλες. Οι περισσότερες είναι στρατευμένες από τους δαιμονάνθρωπους. Υπάρχουν όμως και μερικές που είναι φωτισμένες από το Θεάνθρωπο, Ιησού. Αυτές να διαλέξετε. Και άμα θέλετε να ρωτάτε ο ένας τον άλλο, ανθρώπους που εμπιστεύεστε, τι άκουσες εσύ, να ακούσω κι εγώ. Οι σύγχρονοι έχουν και τη δυνατότητα να σου στείλουν αυτό που διαβάζουν, αυτό που τους άρεσε, να σου το προτείνουν και σένα. Έτσι θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Ακόμα και η δημοσιογραφία και η πληροφορία είναι πληρωμένη στις μέρες μας. Ένα μεγάλο ποσοστό και στρατευμένη. Και όλα αυτά για να αυξήσουν το φόβο εις τον άνθρωπο. Με ρωτούν πολλοί, τι να κάνουμε. Τους λέω συγγνώμη, ο φόβος πάντοτε υπήρχε στον άνθρωπο. Σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις θρησκείες, σε όλες τις τεχνολογίες. Το μεγάλο μας πρόβλημα τώρα είναι ο φόβος.
Μα αν φύγει ο φόβος της αρρώστιας, θα έρθει ο φόβος του σεισμού. Αν φύγει ο φόβος του σεισμού, θα έρθει ο φόβος κάποιου καταποντισμού. Σε μερικές περιοχές του πλανήτη θα τα δούμε και αυτά. Άμα φύγει ο φόβος του καταποντισμού, είναι ο φόβος του πολέμου. Λοιπόν, τώρα που θα κάνουμε τη δέηση, όταν θα κάνουμε λιτανία, βάλτε αυτή να προσέξετε τι λέει εκεί ο διάκος. Δια του διαφυλεχθήν, λέει, την Αγία Εκκλησία, την μίσοντα αυτήν, από οργής λοιμού, λοιμούσης μου, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, εκφυλίου πολέμου, εφνιδίου θανάτου. Μου είπε κάποιος, δεσπότη μου, λέει, μέσα σε ένα χρόνο τα ζήσαμε όλα. Αυτά που λέτε στην Εκκλησία μου, λέει. Παρακαλώ την αγάπη σας, για να μην μεταδίδετε στο σπίτι σας μόνο φόβο. Είναι αναπόφευκτος ο φόβος και λίγος φόβος χρειάζεται. Αρχή σοφίας, λέει, φόβος Κυρίου. Η πιο πολύ σήμερα γίναμε ένα θεόφοβο. Ακόμη και άνθρωποι που εκκλησιάζονται. Άρα και ο φόβος από αυτά τα πιθανά δεινά είναι αναγκαίος. Δεύτερο, κάτι το οποίο μας εδίδαξαν οι Άγιοι πρόγονοί μας, οι γονείς μας, οι πάπτοι μας, οι ευσεβείς άνθρωποι της Ζώδιας και οι γέροντές μας οι αγιασμένοι, οι πνευματικοί μας πατέρες και μητέρες, να αγαπήσουμε την νηστεία και την προσευχή. Γιατί ένας που αξιοποιεί τον φόβο δεν είναι μόνον οι άνθρωποι του μυστικού χρήματος, οι δαιμονάνθρωποι όπως τους ονόμασαν, και τα μέσα παραπληροφόρησης. Είναι και ο ίδιος ο δαίμονας, ο οποίος υπάρχει. Δεν υπάρχουν μόνον άγγελοι, υπάρχει και δαίμονας, που ήταν κάποτε άγγελος και θέλησε να συναγωνιστεί τον Θεόν και αμέσως έπεσε και έγινε από άγγελος σκοτός, άγγελος του σκότους, δαίμονας. Αυτός λοιπόν ο δαίμονας, αφού δεν μπορεί να μας πολεμήσει εμάς, δεν μπορεί να πολεμήσει τον παντοδύναμον Θεόν, πολεμά την εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Και να μας ρίξει εμάς στην παρέα του, στην μαυρίλα του, στη μοναξιά του, την αφώτιστο. Ο τρόπος για να μας ρίξει είναι να φοβηθούμε, να ολιγοπιστήσουμε, να βλασφημίσουμε το όνομα του Θεού, να αποστατήσουμε από τον νόμο του Θεού και να πούμε φάγομαι, πίωμε, αύριο γάρα που θρίσκομαι. Τα άλλα όλα είναι ψευτιές και παραμύθια των παπάδων. Αυτό θέλει. Και σε πολλούς το έχει πετύχει. Γι' αυτόν εμείς που αγαπούμε τις γιορτές, τους Αγίους, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, αντιλαμβάνεστε, πατέρες μου και αδελφοί μου, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Εμείς κρατούμε το μέλλον της οικουμένης. Να το καταλάβουμε όλοι μας. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια. Έστω και λίγο πιστεύουμε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, στον Άγιο Αυξήβιο, στον Άγιο Παΐσιο, που τον εγνωρίσαμε, τον Άγιο Ιάκωβο, να τον απέναντί μου, που με βλέπει, τον Άγιο Πορφύριο. Ξέρουμε ότι υπάρχει αγιότητα και ότι η αγιότητα είναι δώρο του Τρισαγίου Θεού, αφού το ξέρουμε τι κάνουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, έρχεται νηστεία από 15 του μήνα μέχρι και τα Χριστούγεννα. Εύκολη νηστεία. Στις περισσότερες μέρες τρώμε και ψάρι. Κρατήστε την νηστεία. Μα δεν νηστέψουμε τώρα, πότε να νηστέψουμε? Με τόσα που γίνονται και τόσα που θα γίνουν, πότε θα νηστέψουμε επιτέλους? Κρατήστε την νηστεία της Τετάρτης και Παρασκευής ολόχρονα.
κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, να ξέρετε ότι αυτή η νηστεία μου μαθαίνει την εγκράτεια, την λιτότητα, την ολιγάρχεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι που όχι νηστεύουν, πεινούν. Και επειδή δεν κάναμε κάτι για αυτούς, θα επιτρέψει ο Θεός κάποιους μήνες να πεινάσουμε κι εμείς. Όσο και να γεμίσουμε τα ψυγεία μας, ξέρετε τι θα μας σώσει η ελεημοσύνη. Όσοι ελεούν, θα τους ελεήσει ο Θεός. Όσοι δεν ελεούν και η έννοια τους είναι ο γιος μου, η κόρη μου, το εγγόνι μου, αυτή δεν έχει. Και αυτά που θα μαζέψουν, θα σκουλικιάσουν. Αυτά δεν είναι δικά μου που σας λέω. Είναι των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Άρα το ένα είναι η νηστεία. Να αγαπήσουμε την νηστεία στο μέτρο των δυνάμεών μας. Ρωτήστε το πνευματικό σας. Μην κάνετε δική σας νομοθεσία για το πόσο θα νηστέψετε. Ρωτήστε το. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες για την προσευχή και τελικά να πέσουμε στον πειρασμό της βαντολογίας και της περιαυτολογίας και της πολυλογίας. Επειδή είναι των Αγίων Αρχαγγέλων αύριο η σύναξης και πάντων και πασών των επουρανίων δυνάμεων, θα σας πω δύο-τρεις προσευχές που με έμαθαν να κάνω τόσον οι κατασάρκαν γονείς μου και παππούδες και γιαγιάδες μου, όσο και οι πνευματικοί μου πατέρες και μητέρες. Σας υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε στα παιδιά, που μας έλεγαν μάλλον, όταν είμαστε παιδιά, πέφτω κάνω το σταυρό μου, άγγελον έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμε και κανέναν δεν φοβούμε. Αυτά μας εμάθαιναν οι αγιάδες μας, οι καλομήρες, οι χατζίνες και οι μυροφόρες. Αυτά μας εμάθαιναν. Δεν ξέρω από τις σημερινές μανάδες πόσες βρίσκουν λίγο χρόνο να πούν στα παιδιά τους μια προσευχή να τα μάθουν. Τώρα και τα υπουργεία σιγά σιγά θα απαγορεύσουν τις προσευχές. Κάποτε έλεγαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα τα δημοτικά, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τώρα και να θέλουν οι δάσκαλοι, η άθεη Ευρώπη, θα πει δεν γίνεται, η κοινωνία της Κύπρου είναι πολύ πολιτισμική. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν τα σπίτια πλέον και οι παπάδες. Κρυφά σχολιά στο σπίτι. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας πραγματικά και τα εγγόνια σας, θα είναι γεμάτα φόβο. Μόνο αν τα μάθετε να νηστεύουν και να προσεύχονται. Και όχι να πείτε είναι παιδιά. Από 7 χρονών και πάνω όλοι νηστεύουμε. Και όλοι μπορούν να νηστεύσουν. Από 7 χρονών και πάνω. Και είναι και ωφέλιμο για την υγεία και του σώματος και της ψυχής. Αποκτά ο άνθρωπος φρένων. Ιδού που δεν εμάθαν οι σημερινοί μεσήλικες στα παιδιά τους στην νηστεία, τα πιο πολλά θέλουν να χωρίσουν. Και μετά σου λέμε, γιατί να χωρίσουν? Είναι ειδικό δαιμόνιο που τους έβαλαν οι γονείς τους. Οι τηλεοράσεις και τα βίντεο. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα νηστεία και προσευχή. Προσευχές τώρα είναι πολλές. Παρακαλώ την αγάπη σας. Επειδή η προσευχή είναι τροφή της ψυχής, όπως έχουμε τροφή για το σώμα, και τι θέλουμε, το ίδιο θέλει και η ψυχή την τροφή της. Ακούστε μερικές βιταμίνες της ψυχής που έχουν σχέση με τους εορταζόμενους αγγέλους και αρχαγγέλους. Επειδή εγώ ήμουν πάντοτε γείτονας με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όπως ξέρετε, στην Παλωζόντια δίπλα-δίπλα. Με ρωτούν μερικοί, μα πώς έγινες εσύ έτσι δυναμικός λογάς, δικηγόρος, καλόγυρος και αυστηρός καλόγυρος και παπάς? Τους λέω, με έκαμε
είστε τέ μου η μυροφόρα, η μάνα μου η μιλιά και η πίστη του πατέρα μου του Νικόλα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον Αρχάγγελο, όπως τον έλεγε. Έτσι. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι με έκαμαν παπά. Επίσκοπον, με έκαμεν αυτός απέναντι. Ο Άγιος Ιάκωβος. Αυτός επέμενε ότι πρέπει να γίνω επίσκοπος. Αυτός επέμενε ότι μετά τα 50 πρέπει να αρχίσω να μιλώ. Και από το 12 και μετά ξεκίνησε. Λοιπόν, μία προσευχή που κάνω στον Αρχάγγελο είναι: Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, σκέπασον ημάς. Την επαναλαμβάνω. Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, σκέπασον ημάς. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει αυτήν την ιδιότητα της Αγίας σκέπης. Και στο δοξαστικό που θα ψάλλω σε λίγο, μπροστά στην εικόνα του, είναι το δοξαστικό των Αυριανών Ένων, θα το δείτε αυτό. Όπου επισκιάσει η χάρη σου Αρχάγγελε, εκεί διώκεται του διαβόλου η δύναμη. Μόλις κάνετε αυτήν την προσευχή, κάθε ενέργεια δαιμονική φεύγει. Είτε η δαιμονική ενέργεια είναι απ' έξω, από τους ίδιους τους δαίμονες ή από ανθρώπους που σε ζηλεύουν και σε φθονούν, διότι υπάρχουν και αυτοί, είτε από μέσα μας βγαίνει η ενέργεια, από πάθη αμετανόητα ή δυστυχώς μερικές φορές και κληρονομικά αμετανόητα. Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, σκέπασον ημάς. Έχουμε και τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, μην τον έχουμε παραπονεμένο. Είναι ο Αρχάγγελος της Παναγίας. Είναι ο Αρχάγγελος που είπε της Παναγίας το χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος με τα σούς των Ευαγγελισμών. Είναι ο Αρχάγγελος που οδήγησε τους μάγους από την Περσία εις την Βηθλεέμ. Ο αστέρας της Βηθλεέμ δεν ήταν αστέρας αστροφυσικός, ήταν αυτός τούτος ο Γαβριήλ Αρχάγγελος, αστεροειδής, με μορφή αστέρος. Γι' αυτόν εκινήτουν, ανέβαινε, εκατέβαινε, εκρύβαινε. Και σε πολλές άλλες στιγμές της Παναγίας, όταν η Παναγία ήταν μέσα στον ναό, από τα 3 της χρόνια μέχρι τα 15 της, 13 ολόκληρα χρόνια, μέσα στο ιερό, στα Άγια των Αγίων, ποιος την έτρεφε την Παναγία, ποιος ετολμούσε να μπει σε αυτήν την πάναγνον κόρη να της πάρει τροφή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. 13 χρόνια. Πώς αυτή να μην είναι Παναγία, ε? Τι προσευχή λέω, τι με έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού να λέω για τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Γαβριήλ, φώτισον ημάς. Γιατί αυτός έχει την ιδιότητα, την κατεξοχή του φωτισμού. Μα ξέρετε πώς είναι ανάγκη να έχουμε από φωτισμό. Για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Για να διακρίνουμε τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Όλα τα συστήματα απέτυχαν. Και όποιοι δεν το καταλάβαν, θα το καταλάβουν τους επόμενους μήνες. Όχι χρόνια, μήνες. Γι' αυτόν έχουμε ανάγκη μεγάλης συνεργασίας με αυτούς τους δύο αρχαγγέλους. Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, σκέπασον ημάς. Μεγάλε Αρχάγγελε Κυρίου Γαβριήλ, φώτισον ημάς. Και έχουμε και έναν άλλον πιο μικρούλιν άγγελο, που τον επήραμε την ώρα που ευαυτιστήκαμε. Και τον ανανέωσε
η Εκκλησία στους παντρεμένους νυφευμένους την ώρα του γάμου τους. Άγγελος Κυρίου λέει, προπορευέ το έμπροσθεν αυτού, πάσα στα σήμερα στη ζωή αυτού. Έχουμε φύλακαν άγγελο. Αυτό που είπα στην αρχή, το παιδικό, πέφτω κάνω το σταυρό μου, άγγελον έχω στο πλευρό μου, είναι ο φύλακας άγγελος που επήραμε την ώρα της βαπτισεώς μας. Να του μιλούμε, να του μιλούμε με απλά λογάκια του αγγέλου μας, του φύλακα αγγέλου μας. Άγιε φύλακα μου άγγελε, μη αποστείς απ' εμού, έτσι του λέω. Μη αποστείς σημαίνει με να απομακρυνθείς που μένα για τα χάλια που έχω. Άγιε φύλακα μου άγγελε, μη αποστείς απ' εμού. Πολλοί αξιώθηκαν να δουν το φύλακα τους άγγελο. Ποιος είπε του Δημήτρη του Πρωτόπαπα, δεξής ψάρτης, Άγιε Πρωτοψάρτα, της πάνω ζώδιας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπως ψέλνεις εσύ, έτσι έψελε εδώ, στο δεξιό ψαρτήρι, και εκεί που είναι η εικόνα του Αγίου Αξιβίου, και κινείται το ψαρτοπεντήλι του τώρα. Λοιπόν, ήταν η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στο χωριό μας, στην πάνω ζώδια. Ένας σοβαρός άνθρωπος. Θυμούμαι πάντοτε με έναν καπέλο πάνω στο κεφάλι μου. Ήταν φανατρός σαν εσένα, με τα ψηλό. Ήταν γιος του παλιού πρωτόπαπα, του Δημήτρη του πρωτόπαπα. Και γιος και εγγονός ήταν, παπάδο. Λοιπόν, εξαιρετικός μουσικός και ευλαβέστατος. Το 72, όταν ξεκίνησαν οι τότε συγχωριανοί μας να μοιράζονται σε κρυβικούς μακαριακούς που τελικά αντί να έρθει η ένωση ήρθε η διχόνοια και παρόν λίγον η διχοτόμηση που ευτυχώς δεν θα γίνει. Άγγελο Κυρίου είδε το φύλακα του άγγελου και τον επληροφόρησε και του είπε Δημήτρη Τούρκοι θα κατοικήσουν στο χωριό σας. Στα ακριβά σπίτια που χτίζετε για τα παιδιά σας, τα υπερήφανα Τούρκοι θα κατοικήσουν. Και θα την πιάσουν, του είπε, άγγελε μου την Κύπρον όλη μη Τούρκοι. Όχι, του είπε, μέχρι τον Αστρομερίδη. Σκέψου, ακρίβεια που είχε η αποκάλυψη του αγγέλου του, μέχρι τον Αστρομερίδη. Θα επιστρέψουμε πίσω, πρόσφυγες θα μείνετε. Και πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά με την ελπίδα της επιστροφής και δεν θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψετε πίσω όταν ακούσετε ότι στην Τουρκία έγινε μια καινούργια χώρα που λέγεται Κουρδία. Ποιος ήξερε τότε τους Κούρδους. Τώρα ετοιμάζονται και Εβραίοι και Αμερικάνοι και οι Ρώσοι ειδικά και δεν το έδειξα, θα το δείξουν εντός ολίγου να κάνουν τους Κούρδους κράτος. Ακούτε, να κάνουν τους Κούρδους κράτος. Τότε να ετοιμαστείς κύριε Φουσκωτέ για την πάνω σου ζώτια. Λοιπόν, και εγώ για τη Μητρόπολη μου. Να ζούμε πρώτα ο Θεός. Και αν δεν ζούμε, να ζουν άλλοι ζωδιάτες να ανακαινήσουν τις κοινότητές μας. Να τις ξανακάμουν ελληνικές και πάνω απ' όλα χριστιανικές. Διότι ό,τι δεν υπηρετεί την αιώνια ζωή του Χριστού, δεν το θέλει ο Χριστός. Δεν το θέλει ο Χριστός. Εύχομαι, εάν κρατήσουμε αυτόν τον ήθος της νηστείας και της προσευχής, να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τον τόπο μας, τις οικογένειες μας, τον εαυτό μας και να γίνουμε ουρανοπολίτες μαζί με τους αγγέλους. Μαζί με τους αρχαγγέλους, Μιχαήλ και Γαβριήλ και πάντων και πασών των επουρανίων δυνάμεων. Και να προβληματιστούμε ένας απλός πρωτοψάλτης μιας κοινότητας, της πάνω ζώδιας, πώς αξιώθηκε
τέτοιες αποκαλύψεις και τέτοιες προφητείας, που τώρα είναι πολύ κοντά η προφητεία να γίνει πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι απομακρυσμένο πια. Να προβληματιστούμε και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί. Άρα σημαίνει ότι ο Δημήτρης εκαθάριζε την καρδιά του, εμετάνιωνε, εξομολογήτουν, εκοινωνούσε. Αυτά που έψαλε, τα επίστευε. Αυτά που επήρε από τον πατέρα του, τον παπά και τον παππού του, τον παπά, τα εκράτησε. Και τώρα ζούμε με την αποκάλυψη αυτού του ανθρώπου, του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και όλων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έτσι πολλά ευλογημένα. Yeah.